δεδομένο το αποτέλεσμα. Λαϊκή υποστήριξη. Ορίστε. Υπάρχει λαϊκή υποστήριξη σε αυτή την κατεύθυνση στην περιοχή της Κριμαίας. Το 60% των κατοίκων της Κριμαίας είναι Ρώσοι. Δεν είναι ρωσόφωνοι ή ρωσόφιλοι, είναι Ρώσοι. Έτσι. Λοιπόν, άρα είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δεδομένο. Από εκεί και πέρα δημιουργείται ένα τετελεσμένο στο έδαφος, το οποίο δύσκολα μπορεί να ανατραπεί. Και από πλευράς Κιέβου, όπου έχουμε έτσι κι αλλιώς μια αδύναμη κυβέρνηση, και από πλευράς Δύσης, όπου όποια και να είναι τα αντίμετρα, η Ρωσία φαίνεται ότι έχει υπολογίσει πως μπορεί να τα αντιμετωπίσει, ή να το πω διαφορετικά, όσο πιο σκληρές είναι οι κυρώσεις έναντι της Ρωσίας, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι απώλειες και για την Ευρώπη. Η Ουάσιγκτον σε οικονομικό επίπεδο. Τόσο σκληρή θα είναι και η απάντηση της Μόσχας, δηλαδή. Yeah. Ορίστε. Τόσο σκληρή θα είναι και η απάντηση της Μόσχας. Δεν λέω μόνο για την απάντηση. Αν πάμε σε εμπορικές κυρώσεις, ναι, που είναι μάλλον η τρίτη φάση. Γιατί ακόμα δεν θα πάθει τίποτα. Η Ευρώπη θα πάθει. Οι επιπτώσεις θα είναι ευρύτερες. Θα είναι ευρύτερες. Οικονομικά οι επιπτώσεις θα είναι πάρα πολύ μεγάλες για τη Ρωσία. Αδιαφυσβήτητα θα είναι όμως και για την Ευρώπη και πολύ σημαντικές ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι η Γερμανία, παραδείγματι. Σε πολιτικό επίπεδο όμως, αν πάμε σε μια περαιτέρω κλιμάκωση, η Ρωσία μιλισμονούμε ότι έχει μια χρησιμότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Συρία, στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στον πόλεμο ενάντια στην παγκόσμια τρομοκρατία. Δεν σε είναι εύκολο δηλαδή. Σε αντίπαλα στρατόπεδα πάντως σε όλα αυτά τα κεφάλαια που λέτε. Ορίστε. Σε αντίπαλα στρατόπεδα πάντως σε όλα αυτά τα κεφάλαια που λέτε. Είναι πολύ σχετικό το αντίπαλα στρατόπεδα, με την έννοια ότι σε ό,τι αφορά τη Συρία είδαμε πως ο ρωσικός παράγοντας έπαιξε ένα ρόλο στο να αποφευθεί μια σύγκρουση και μια στρατιωτική επέμβαση που ούτε οι Αμερικανοί επιθυμούσαν. Στο θέμα δε του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, είμαστε σε μια φάση ύφεσης αυτή τη στιγμή και όχι κλιμάκωση όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον αντί να χρησιμοποιεί τη σκληρή γλώσσα των κυρώσεων, που τη βάζει και αυτή στο τραπέζι, αλλά νομίζω όχι πρώτη, αναζητεί αυτό που το λένε και δημοσίως πια, επιλογές για να μπορέσει η Μόσχα να απεμπλακεί. Πώς ερμηνεύεται και αν αυτό είναι και. Αν είναι καλό, αν βοηθάει τον Πούτιν, αν τελικά θέλει να απεμπλακεί, να το κάνει ή όχι. Στεκόμαι στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, αν επιθυμεί όντως να απεμπλακεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι ενέργειες που έχουν γίνει την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες δύο εβδομάδες από πλευράς Μόσχας, μας δείχνουν ότι η Ρωσία έχει αποφασίσει να πάει μέχρι τέλους. Ή μάλλον μας δείχνουν ότι η Ρωσία δεν έχει κατασταλάξει στο πού θα βάλει ένα μέτρο, στο πού θα βάλει ένα φρένο στη δική της πολιτική. Διότι να πάρουμε, να πάρουμε την υπόθεση ότι οι κάτοικοι ψηφίζουν υπέρ της απόσχησης, η Ρωσία τους έχει υποσχεθεί ένα πακτολό χρημάτων, μεταξύ άλλων τετραπλασιασμό των μισθών, διευκολύνσεις, τραπεζικά δάνεια και ούτω καθεξής σε περίπτωση προσάρτησης, και στο μεσοδιάστημα μεταξύ απόσχησης και δυνητικής προσάρτησης έρχεται η Ρωσία και λέει εγώ πλέον παίζω την Κριμαία, τη χρησιμοποιώ για πραγματευτικό ατού έναντι των Δυτικών και μέσω των Δυτικών για να κουβεντιάσω με την κυβέρνηση του Κιέβου, γιατί δεν την αποδέχομαι την κυβέρνηση του Κιέβου, και τη χρησιμοποιώ λοιπόν ως διαπραγματευτικό χαρτί. Οι κάτοικοι και οι αρχές της Κριμαίας, οι οποίοι έχουν κάνει όλες αυτές τις ενέργειες και έχουν εκτεθεί παντιοτρόπως, πώς θα αντιδράσουν σε αυτό? Πώς θα καταφέρει δηλαδή μετά η Ρωσία να μετριάσει την απογοήτευση, η οποία θα είναι διάσπαρτη σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας? Αν γίνει και έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θεωρούμε, κύριε Οικονόμου, ότι είναι δεδομένο ποιο θα είναι. Έτσι, δεν τίθεται θέμα επί τούτου. Όμως το θέμα είναι το εξής. Αν υποθέσουμε ότι πάμε σε αυτό το καλό σενάριο, που αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, θα συνιστά κατά την άποψή μου θεαματική ανατροπή. Το να μην γίνει το δημοψήφισμα. Από το να μην γίνει ή να γίνει το δημοψήφισμα και να χρησιμοποιηθεί το δημοψήφισμα ως άσος στο μανίκι του Πούτιν, τότε η Ρωσία θα μπορούσε, υπό συγκεκριμένες βέβαια προϋποθέσεις, να αποδεχθεί μία λύση ομοσπονδοποίησης της Ουκρανίας με πολύ διευρυμένες αυτονομίες, ακόμα μεγαλύτερες από αυτές που τώρα απολαμβάνει η Κριμαία, όχι μόνο για την Κριμαία αλλά για μία σειρά ανατολικών περιοχών οι οποίες ελέγχονται de facto από τη Ρωσία. Αυτό όμως δημιουργεί ένα θέμα σε ό,τι αφορά την άσκηση εξουσίας, διότι ήδη έχουν μεταβιβαστεί μεγάλες εξουσίες από τον πρόεδρο στο κοινοβούλιο, οπότε καταλαβαίνετε ότι αν έχουμε ένα νέο μοντέλο στην Ουκρανία όπου θα υπάρξουν αρμοδιότητες μεγαλύτερες για τις περιφέρειες από ότι για το κέντρο, με μια αποκέντρωση δηλαδή εξουσιών, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα σύστημα εξουσίας πολύ δυσκίνητο και πολύπλοκο. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Φτάνουμε στη Δευτέρα. Δεν έχει βρεθεί διπλωματική λύση, έχει γίνει το δημοψήφισμα και Δευτέρα πρωί η Μόσχα αποφασίζει τι θα κάνει με την Κριμαία. Είναι προφανές το τι θα αποφασίσει. Από εκεί και πέρα ανοίγει ο ασκός του αιώλου για αντίστοιχες κινήσεις σε άλλα σημεία καταρχάς της Ρωσίας που
έχουν θέματα, έχουν θέματα, ναι, απόσχησης από την Ρωσία. Και για τη Δύση πόσο εύκολο θα είναι είτε το να επιβάλλει κυρώσεις, είτε το να αποδεχθεί ένα αποτέλεσμα δημοψηφίσματος το οποίο δεν αποδέχεται εξ αρχής. Εδώ ίσως να είναι και το κλειδί της λύσης. Το γεγονός δηλαδή ότι το δημοψήφισμα η Δύση θεωρεί ότι δεν είναι νόμιμο, είναι πέρα από κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, και εδώ ίσως να υπάρχει το κλειδί της λύσης, αν και εφόσον η Μόσχα έχει αποφασίσει να μην προχωρήσει στην προσάρτηση της Κριμαίας. Η άποψή μου αυτή τη στιγμή, όπως διαβάζω τα δεδομένα, είναι ότι η Ρωσία δύσκολα θα κάνει πίσω. Μακάρι όμως, γιατί υπάρχει και ένα σενάριο, ότι αυτή η δραματικότητα και η θεατρικότητα την οποία βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες, παράλληλα με αυτή, να υπάρχουν διεργασίες κάτω από το τραπέζι μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και να υπάρξει μια συμφωνία την τελευταία στιγμή. Όμως, αν το δημοψήφισμα προχωρήσει και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε να αντιστρέψουμε τα δεδομένα. Και όχι μόνο αυτό, όπως είπατε, κυρία Μπόλα, εγώ θα έλεγα δευτερεύον είναι το αν θα υπάρξουν αντίστοιχα κινήματα στο εσωτερικό της Ρωσίας, τουλάχιστον άμεσα. Το κυριότερο είναι αν θα υπάρξουν αντίστοιχες κινήσεις από τις ανατολικές επαρχίες της Ουκρανίας, οι οποίες είναι οι βιομηχανικά ισχυρότερες, οι οικονομικά ισχυρότερες. Αυτές οι οποίες μπορεί να γυρίσουν, και να πούν, γιατί εγώ να πληρώνω από τη στιγμή που συμβάλλω καθοριστικά στο Ουκρανικό ΑΕΠ την δυτική Ουκρανία που είναι αγροτική, που είναι πιο φτωχή από μένα, και να μην δω και εγώ το μοντέλο της Κριμαίας, όπου θα έχω τη στήριξη της Ρωσίας, θα έχω τα χρήματα της Ρωσίας, θα πάω στο ρούβλι, θα έχω πολλές διευκολύνσεις. Το ερώτημα βέβαια είναι κατά πόσο το Κρεμλίνο θα καταφέρει να συντηρήσει όλες αυτές τις περιοχές, γιατί ήδη αντιμετωπίζει εν γενή τεράστια προβλήματα οικονομικά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφοντας θα συζητήσουμε.